Σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά με τα τραγούδια του, ενώ η βελούδινη φωνή του έχει κερδίσει μια θέση ανάμεσα στις ωραιότερες της ροκ τραγουδοποιίας. Ο σπουδαίος Λέοναρντ Κόεν στα 82 του χρόνια πέρασε στην αιωνιότητα, με τους κοντινούς του ανθρώπους να ανακοινώνουν με μια λυτή ανακοίνωση το θάνατό του. Τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής, λογοτέχνης και εικαστικός, αποτελούσε την απόλυτη ενσάρκωση ενός καλλιτεχνικά ανήσυχου πνεύματος. Η καριέρα του λαμπερή και γεμάτη περγαμινές, με κομμάτια ύμνους που συγκίνησαν ολόκληρες γενναίες. Η αγάπη του για τη χώρα μας αδιαμφισβήτητη, γεγονός που πιστοποιεί και η πολύχρονη διαμονή του στο σπίτι που είχε αγοράσει στην Ίδρα. Από μια παρόρμηση της στιγμής, εν έτη 1960, αποφασίζει να μετακομίσει στην Ελλάδα λόγω του θερμού της κλίματος. Επισκέπτεται την Ίδρα και μαγεύεται από την ελληνική ομορφιά του νησιού. Βρίσκει ένα παραδοσιακό σπίτι και το αγοράζει επί τόπου, περνώντας τα επόμενα 10 χρόνια της ζωής του εκεί και γράφοντας μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια του. Θαυμαστές από ολόκληρο τον κόσμο εξυμνούν τις τελευταίες ώρες τη διαχρονική αξία του Καναδού τροβαδούρου του έρωτα και της ζωής. Ο ίδιος φαίνεται να ήξερε πως το τέλος πλησιάζει. Τον περασμένο μήνα, στη συνέντευξή του στο περιοδικό New Yorker, είχε δηλώσει πως ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ενώ σε κομμάτι του πρόσφατου δίσκου του τραγουδούσε προφητικά «Θεέ μου, είμαι έτοιμος».